Νέα αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων αποφάσισαν οι ενώσεις φοροτεχνικών συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόσκληση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Με ανακοίνωσή της, καλεί τα μέλη της λογιστές και φοροτεχνικούς να στηρίξουν την απόφαση με την καθολική τους όπως επισημαίνουν συμμετοχή. 2 και 3 Ιουλίου αποφασίσαμε να απέχουμε πάλι από τις εργασίες μας. Τις προηγούμενες μέρες στο Υπουργείο Οικονομικών, κατά τη διάρκεια της πρώτης αποχής μας και στα μέσα της μέρας κιόλας, ανακοίνωσε μια ολιγοήμερη παράταση, που για μας είναι ένας απόλυτος εμπεγμός όλο αυτό. Δηλαδή, σε ένα τόσο μεγάλο όγκο εργασίας, αποκλείεται να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Οπότε ζητούμε μια παράταση αντίστοιχη της υγειονομικής κρίσης. Δηλαδή, θεωρούμε ότι πρέπει να πάει Σεπτέμβριο σίγουρα. Ταυτόχρονα, άλλο αίτημά μας είναι για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ανοίγουν και κλείνουν όλη αυτή την περίοδο, ένας τόσο μεγάλος όγκος εργασίας χωρίς διευκρινήσεις, να μας δώσουν το δικαίωμα να ξαναανοίξουν όλες αυτές οι πλατφόρμες που άνοιξαν οι καινούργιες, ταυτόχρονα για όλες τις άλλες υποχρεώσεις μας που εμείς είχαμε σαν γραφεία και τα αφήσαμε πίσω για να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό τον όγκο, να μας ανοίξουν τροποποιητικές δηλώσεις και να μπορούμε χωρίς πρόστιμα να ξαναστείλουμε όλες αυτές τις δηλώσεις. Όλοι να ενωθούμε. Όχι μόνο να γκρινιάζουμε και εμείς, ξέρετε, δεν διεκδικούμε. Θα μπορεί κάποιος να το δει μόνο συντεχνιακά. Δεν θέλουμε συντεχνιακά. Θέλουμε να πάει μπροστά αυτό το πράγμα. Γιατί ήμασταν ο μόνος κλάδος που δουλέψαμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήδη από το 2000. Από το Τάξης, από την υποβολή της ΑΠΙΔΕΛΤΑ. Οι γιατροί μπήκαν τα τελευταία χρόνια στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Θα μπουν οι μηχανικοί με τις άδειες τώρα. Εμείς έχουμε 20 χρόνια στην πλάτη μας και ξέρετε ποιο είναι το κακό. Κανένας ποτέ δεν μας έδωσε κάποια οδηγία. Κανένας ποτέ. Φάγαμε μόνοι μας τα βρούμε όλα αυτά. Μάλιστα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Πρέπει όμως να φροντίσουμε για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας. Η διήμερη επαναλαμβανόμενη κινητοποίηση μεταξύ άλλων γίνεται όπως αναφέρεται λόγω της καθημερινής και συνεχιζόμενης δυσλειτουργίας των πληροφοριακών δηλώσεων. Αλλά και γιατί η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στην επίλυση σειράς εκκρεμών ζητημάτων του κλάδου. Από την πρώτη κιόλας αποχή που κάναμε, για το λίγο χρονικό διάστημα, μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα που ανακοινώθηκε, που δώσαν κάποια απάντηση, καταλάβανε ότι η αποχή δική μας έχει μεγάλο κόστος στην οικονομία όταν δεν δουλεύουν οι λογιστές. Επομένως, περιμένουμε να καταλάβουν και να ανταπεξέλθουν στα αιτήματά μας. Για να αφήσουμε καλύτερες συνθήκες. Ο Σύλλογος Λογιστών είναι εδώ. Για όποιον ενδιαφέρεται, φορέα, βουλευτή του νομού, τοπική αυτοδιοίκηση, να συμβάλλουμε με προτάσεις, με κουβέντες, να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε και τον τόπο και να βοηθηθούμε και εμείς. Εμείς θέλουμε σεβασμό. Ζητάμε λοιπόν και εφόσον όλο το δημόσιο, όλες οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και γίνονται από εμάς, ζητάμε να προβλεφθεί το θέμα της ασθένειας του λογιστή, εφόσον δηλαδή αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι ο λογιστής ασθενεί, να μπορεί να πάρει παράταση για τους πελάτες του, διαφορετική από αυτή που έχουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Απαιτούμε σεβασμό, να εκτιμηθεί η δουλειά μας. Δεν είμαστε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε παιδιά για όλες τις δουλειές. Μάλιστα. Δεν μπορεί η τράπεζα, ο ΑΕΔ, ο ΕΦΚΑ, η ΔΟΗ να στέλνουν τους πάντες στο λογιστή. Οι δηλώσεις έχουν πάρει η παράταση μέχρι 29 Ιουλίου. Το Τάξης, να σας πω ότι εχθές όλη την ημέρα δεν δούλευε. Δηλαδή, εμείς έχουμε το προσωπικό μας, το πληρώνουμε ή εμείς καθόμαστε όλη μέρα για να κοιτάμε μια σελίδα που προσπαθεί να φορτωθεί. Όλα αυτά και άλλα τόσα καταλήγουν στο ότι εμείς δεν μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε, δεν μπορούμε να τελειώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι 29 Ιουλίου. Επίσης, να σας πω το εξής, ότι ανακοινώθηκε εδώ και πολλές μέρες ότι οι φορολογικές δηλώσεις, το ποσό του φόρου που θα πληρωθεί εφάπαξ μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει 2% μείωση. Επίσης ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν πιο πολλές οι δόσεις. Όμως να σας πω ότι ακόμα και σήμερα τα εκαθαριστικά που είμαστε στην παράταση, τα εκαθαριστικά ακόμα βγαίνουν χωρίς τη μείωση αυτή και χωρίς τις επιπλέον δόσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλος αυτός ο κόσμος τις επόμενες μέρες θα ξαναπεράσει από τα γραφεία μας για να ξαναπάρει εκαθαριστικό, πόσες χαμένες εργατοώρες είναι αυτές για μας.